Εμεί πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα τη δήλωση ο κύριο Μητσοτάκη, ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Είχε σύσκεψη. Τηλεδιάσκεψη για την κακοκαιρία. Για την, για την κακοκαιρία, κακοκαιρία. αλλά μίλησε και για την ε, Τουρκία. Καλή σα μέρα. Ε, Καταρχά, να εκφράσω την ε, βαθιά μου δίνη για τον καταστροφικό ε, σεισμό στην ε, Τουρκία. Για να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία και αντιλαμβάνομαι, θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ότι έχει ήδη εγκριθεί από τουρκικής πλευράς η αποστολή ενός αεροσκάφους με μια δύναμη της ΕΚΑΜ, η οποία θα συνδράμει στις αποστολές διάσωσης. Θα πρέπει να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας στην διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τι άλλο μπορεί να μας ζητήσουν. Η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς μιλάμε για έναν καταστροφικό σεισμό, η έκταση του οποίου θα αποτυπωθεί πλήρως με την πάροδο του χρόνου. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η η διάσωση και η σωτηρία όσο των, των περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμια είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά και νομίζω στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και τι άλλο εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες σκηνέ, μπορεί να μα ζητήσουν οι Τούρκοι ώστε να του αποστείλουμε στην συνέχεια. Οπότε να ξεκινήσουμε πρώτα με μία ενημέρωση για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνουμε ε, τις επόμενες ώρες και να περάσουμε στην συνέχεια ε, στα της κακοκαιρίας. Καταρχάς θα χάσω να πω εισαγωγικά ότι η ανταπόκριση του ε, κρατικού μηχανισμού συνολικά πιστεύω ήταν πολύ ικανοποιητική με την έννοια ότι πήραμε τα μαθήματά μας από ε, προηγούμενες ε, αντίστοιχες ε, κακοκαιρίες και πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσει των, των πολιτών και ως προς την κατάσταση των δρόμων αλλά και ως προς την αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ στο παρελθόν. Να πω επίση ότι φαίνεται ότι πια μαθαίνουμε ω χώρα ότι πρέπει να ζούμε με την, με την πρόληψη και ότι οι πολίτε ακούνε ε, τι συστάσει τη πολιτική προστασία. Θεωρώ ότι και αυτή είναι μια πολύ ε, σημαντική κατάκτηση για το μέλλον. Και βέβαια να επαναλάβω ότι το γεγονό ότι έχουμε πια στην ε, διάθεσή μας τα εργαλεία της τηλεεκπαίδευσης αλλά και της τηλεεργασίας ε, σίγουρα μας δίνουν την ε, δυνατότητα να μπορούμε να καλύψουμε ε, ώρες οι οποίες υπό ε, άλλες συνθήκες θα ήταν ε, ε, χαμένες. Καλό είναι ότι τα παιδιά Μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση, θα μπορούν να κάνουν και τηλεκπαίδευση και να παίξουν στα, στα χιόνια. Μπορούν να κάνουν και τα δύο. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Πάντως σε σχέση με το που βρισκόμαστε πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι στον τομέα αυτό έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδο. Και τηλεκπαίδευση και παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί, να κάνουν πρώτη τηλεκπαίδευση και μετά παίξουν ένα Έτσι κι αλλιώ. Να πηγαίνουν στο σχολείο μετά ένα πόλεμο. Εγώ νομίζω το δεύτερο θα γίνει. Λοιπόν...